δηλώσεις και θα επιστρέψουμε κοντά σου με το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου για να δούμε τις ανακοινώσεις, πότε ακριβώς θα γίνει η κηδεία. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να γίνει Παρασκευή, να δούμε τις σχετικές δηλώσεις και ανά πάσα στιγμή επιστρέφουμε στο Προεδρικό. Είμαστε συντετριμμένοι πραγματικά. Δεν ξέρω πώς θα μπούμε στη αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου με την απουσία της αγαπημένης μας Ζέντας. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι ότι θα την θυμόμαστε για την ανθρωπιά της πάνω απ' όλα, για τον δυναμισμό της, για την αποτελεσματικότητά της και για την φιλία της με την οποία μας τίμησε όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε όλοι πολύ φορτισμένοι σήμερα. Είναι μια μεγάλη απώλεια. Είμαστε γεμάτοι συγκίνηση και θα θυμόμαστε τη Ζέτα πάντοτε με τις καλύτερες σκέψεις για το έργο που επιτέλεσε, για την αγάπη του κόσμου που κέρδισε επάξια και για τον άνθρωπο τον εξαιρετικό που γνώρισα και συνεργάστηκα μαζί του. Είδα συνάδελφος μου στο Υπουργικό εδώ και 9 χρόνια, από τον Απρίλιο του 2013. Αλλά συνδεθήκαμε με μια φιλία, ήταν μια αξιοπρεπέστατη, ικανότατη, ανιδιοτελής και ιδεολόγος υπουργός από τους λίγους. Είχα μια δύσκολη και δυστυχώς έφυγε πρόωρα.